Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ άσχημο σημείο. Με ποια λογική? Ότι όλες οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης και για να έχουμε πολύ πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, δυστυχώς 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επιγραμματικά μόνο θα σας πω ότι δύο πολύ μεγάλες βασικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν όσον αφορά, ας πούμε, την ηλεκτρονικοποίηση της δικαιοσύνης, πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και εναλλακτικούς τρόπους επίλυση των διαφορών που θα τρέξουν πολύ γρήγορα το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τα έχουν παγώσει όλα. Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, και σήμερα, όπως ξέρετε, είχαμε την ψήφιση του νόμου Παρασκευόπουλου, την παράταση του νόμου Παρασκευόπουλου με πολύ μικρές αλλαγές, είναι πάλι στη λογική. Έχουν πρόβλημα οι φυλακές, είναι υπερφορτωμένες οι φυλακές, τους βγάζουμε όλους έξω. Δεν κοιτάμε πώς θα καλυτερεύσουμε τις συνθήκες, είτε χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους, έκτηση των ποινών, είτε προωθώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που έφερε η κυβέρνηση από το 2012, είτε. Πάρα πολλά ζητήματα και δεν είναι τις ώρες να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται στη δικαιοσύνη συνολικά. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η ατμόσφαιρα της κυβέρνησης, των παρεμβάσεων και όλων των λοιπόν που δηλητηριάζουν και τη δημοκρατία, δηλητηριάζουν και το αίσθημα, το περιδικαίου αίσθημα των πολιτών. Οπότε, αν θέλετε, καμιά φορά να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη, έτσι, να έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε πολλά ζητήματα το τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη συνολικά. Διότι εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσουν συνολικά το ζήτημα. Λοιπόν, και δεν έχει, υπάρχει πλήρης απραξία, πλήρης μα πλήρης απραξία. Δεν έχει γίνει τίποτα 2,5 χρόνια. Απολύτως. Και βεβαίως όλες οι μεγάλες αλλαγές που είχαμε ξεκινήσει από το 2012 τις παγώσανε και δεν προχωράνε και τίποτα. Λοιπόν, και επειδή κάποια στιγμή, επειδή ήδη καταρτίζεται το πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Νέα Δημοκρατία και θα υπάρχει και ανεσχετική ανακοίνωση για τον ίδιο τον πρόεδρο, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, το τι πρέπει να γίνουν και πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά νομίζω ότι ό,τι ισχύει στη δικαιοσύνη, δυστυχώς ισχύει και σε όλους τους τομείς. Αυτή η κυβέρνηση έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, απλά ακολουθεί κατά γράμμα ό,τι τους πουν οι δανειστές, καμία διαπραγμάτευση δεν κάνουν, τίποτα δεν πετυχαίνουν στην ουσία, γιατί αυτά φαίνονται και από τα αποτελέσματα, το τι φραγμούς βάζουν στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Τίποτα δεν έχει μπει. Ό,τι κόκκινη γραμμή υπήρχε την έχουν καταργήσει. Λέγανε ότι θα παραιτηθούν άμα κατεβάσουν το αφορολόγητο. Δεν έχει παραιτηθεί. Όχι για 5.000 και 4.000 που κατέβει το αφορολόγητο. Αλλά για ένα ευρώ, αν κατέβει, θα είχαν παραιτηθεί. Και πλείς τα όσα άλλα παραδείγματα. Νομίζω ότι αυτά, βέβαια, θα μου πείτε μικρή αξία έχουν. Γιατί ο κόσμος δεν τον νοιάζει τελικά, αλλά τον λέει, τον νοιάζει το τώρα και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά ξέρετε, το πώς διαπραγματεύονται και τι πολιτική ασκούν έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Γιατί έρχεται και μια άλλη αξιολόγηση, γιατί είμαστε μπροστά εν ώψη και άλλου μνημονίου, δυστυχώς, διότι δεν φαίνεται να βγαίνουν τα νούμερα και οι αριθμοί. Και λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι ποιον εμπιστεύονται να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Αυτούς οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπογράψουν κανένα μνημόνιο και έχουν ήδη υπογράψει δύο. Και Θεός φυλάξει, να το πω διαφορετικά, το τι μπορεί να έρθει και στο άμεσο μέλλον.